Να πάμε στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου, να πάμε στο Δήμο Ηρακλείου και να αναφερθούμε στους κοινόχρηστους χώρους, κοινόχρηστη χώρη και Δήμος Ηρακλείου, πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει. Είναι γενικά μια πονεμένη ιστορία και ο όρος πονεμένη ιστορία επιβεβαιώνεται και μέσα από τους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς τι προκύπτει. Προκύπτει ότι αρκετές δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις, χίλιες συνολικά εκεί στο ιστορικό κέντρο και περιμετρικά στο Ηράκλειο, οι περισσότερες δεν έχουν άδεια, δεν έχουν άδεια για τους κοινόχρηστους χώρους. Θέλω να πάμε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας και δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Μαρίνο Πατακό. Την καλησπέρα μας, κύριε Πατακέ. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι το περίφημο κομμάτι και το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Πόσες αναφορές έχουμε κάνει. Και θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά, να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες και να επιβεβαιώσετε και το ρεπορτάζ μας, σύμφωνα με το οποίο δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις δεν έχουν άδεια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά η αρμοδιότητα αυτή, η αστυνόμευση, η προστασία των κοινοχρήστων, των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, είναι μέσα στις τρεις προτεραιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Κυκλοφοριακό στάθμευση, δημοτική κοινόχρηστη χώρη, διάθεση τραπεζοκαθισμάτων και άλλων δραστηριοτήτων και η πολιτική προστασία. Ειδικά αυτή την περίοδο, 2 Μαΐου ξεκίνησαν φέτο οι έλεγχοι, βρισκόμαστε στη 10η μέρα και οι οποίοι οι έλεγχοι συνεχίζονται αλλά σταθερά καθημερινά. Φέτος οι έλεγχοι για τα τραπεζοκαθίσματα αλλά και για άλλες χρήσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, δεν είναι μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, ξεκίνησε και θα έλεγα ότι τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Δηλαδή, αντιδήμαρχε, για πείτε μας λίγο, κύριε Πατακέ, όταν λέμε ότι μία επιχείρηση εκεί στο Ηράκλειο, στο ιστορικό κέντρο, δεν έχει άδεια στο κομμάτι των τραπεζοκαθισμάτων. Για να μας το εξηγήσετε λίγο. Ποιο είναι το καθεστώς, ποια διαδικασία έπρεπε να είχε προηγηθεί και τι δεν έχουν κάνει. Κάθε νέο έτος ξεκινάει και μια νέα περίοδος για τον εφοδιασμό αυτής της απαραίτητης άδειας, προκειμένου μία επιχείρηση οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής επιχείρηση, είτε είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε είναι εμπορικού ενδιαφέροντος, είτε είναι περίπτερα, είτε είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι, να χρησιμοποιεί τους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους. Κάθε νέα περίοδο λοιπόν αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή που ασκεί κατά κάποιο τρόπο ρυθμίζει τη δημοτική αστυνομική πολιτική και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων για κάθε αρμοδιότητα, σε αυτή την περίπτωση ήταν επίοικης και κάθε χρόνο. Τρεις μήνες περιθώριο μέχρι την 1η Απριλίου, ναι. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, δίνει στους υπεύθυνους λειτουργίας των εγκαταστάσεων για να εφοδιαστούν αυτή την άδεια. Φέτος δώκαμε και ένα μήνα παραπάνω, δώκαμε μέχρι την 1η Μαΐου. 2 Μαΐου ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Σας είπα ότι αυτοί οι έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της πόλης του Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου. Είναι μία υποχρέωση που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια και της χρηστής διοίκησης και του δημόσιου δημοτικού συμφέροντος, αλλά και κατά του αθέμητου ανταγωνισμού. Και εννοώ ότι ένας που δεν έχει εφοδιαστεί την άδεια λειτουργεί με τον αθέμητο ανταγωνισμό, πέραν της βλάβης που προκαλεί στο δημόσιο, δημοτικό συμφέρον, των άλλων συναδέλφων, οι οποίοι είχαν την προνοητικότητα... Οι οποίοι ήταν συνεπείς, Βεβαιώθηκαν κάποια πρόστιμα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε? Κοιτάξτε, οι δημοτικοί αστυνομικοί κάνουν τον έλεγχο, μετρούν, έχουν τα όργανα τα οποία μετρούν το χώρο ο οποίος καταλαμβάνεται. Καταρχάς ζητάνε την άδεια. Κοιτάζουν την άδεια πόσο χώρο, γιατί εξαρτάται από την άδεια. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ο ίδιος χώρος παντού. Είναι ανάλογα με την δυνατότητα παραχώρησης, ανάλογα με την έκταση της συγκεκριμένης εγκατάστασης και τις ανάγκες, θα έλεγα, αλλά κυρίως η δυνατότητα παραχώρησης.
υπήρξε μια περίοδος χαλάρωσης, θα έλεγα. Ήταν η υγειονομική κρίση και η περίοδος μετά από αυτήν, προκειμένου προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Αυτή η περίοδος χαλάρωσης οφείλεται στο ότι την περίοδο της πανδημίας και λόγω των μέτρων είχαν δοθεί κάποιοι χώροι επιπλέον δωρεάν. Κάποιες εγκαταστάσεις εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να χρησιμοποιούν αυτούς τους χώρους, έχοντας καταθέσει το αίτημα και θεωρώντας πιθανόν δεδομένο ότι θα ακολουθήσει πάλι σε νέο και τη νέα περίοδο η παραχώρησή τους. Αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Πέραν όμως αυτών των επιπλέον χώρων, παρατηρείται ότι ένα μεγάλο ποσοστό, δεν θα έλεγα ότι είναι τραγικό, εδώ στο ιστορικό κέντρο οι περισσότερες εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις έχουν εφοδιαστεί, αλλά γενικά και κυρίως πέριξ του ιστορικού κέντρου, περιφερειακά, αυτό έχει αμεληθεί σε μεγάλο βαθμό. Για το σκοπό αυτό βγήκαν σήμερα στην εκπομπή σας και δεχτήκαν την πρόσκλησή σας, όχι για να τυμπανίσουμε ότι βεβαιώνουμε φύλλα ελέγχου παραβατικά κατά εκείνων που δεν φρόντισαν. Το κάνουμε για να απευθύνουμε μια έκκληση σε όλους τους συνδημότες επιχειρηματίες, όλους που χρησιμοποιούν τους συνόχους χώρους, να φροντίσουν το συντομότερο αύριο να εφοδιαστούν αυτή την άδεια. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι μόλις ξεκίνησαν οι έλεγχοι, κάθε μέρα που περνάει βελτιώνεται η κατάσταση. Αυτό είναι γεγονός. Έχει σχέση. Αν προχωρήσετε σε μία σύγκριση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς είστε επικεφαλής εκεί στη Δημοτική Αστυνομία, εδώ και αρκετά χρόνια, κύριε Πατακή, αν προχωρήσει σε μία σύγκριση, τι συνέβαινε πριν από 4-5 χρόνια, πού καταλήγουμε, χειρότερη κατάσταση? Κοιτάξτε, είναι ο ένατος χρόνος που προσωπικά ηγούμε ως πολιτικός προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας. Όταν ξεκινήσαμε, τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία. Ξέρετε, είχε καταργηθεί. Ορθώς επαναστάθηκε και ορθώς θα ενισχυθεί σε λίγους μήνες. Υπήρχαν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Είχε αδυναμία ο Δήμος να ελέγξει την κατάσταση. Η Ελληνική Αστυνομία δεν προλάβαινε να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Μετά όμως την ίδρυση της Δημοτικής και με τους ελέγχους που έγιναν, τη φέραμε σε λογαριασμό, όπως μιλάμε λαϊκά, αυτή την αρμοδιότητα. Η χαλάρωση και η αριθμία προκλήθηκε την περίοδο την υγειονομική. Φυσικό ήταν να συμβεί. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ο κλάδος, κυρίως της εστίασης, δέχτηκε μεγάλο πλήγμα. Τώρα όμως η πανδημία έχει τελειώσει. Και καλούμε τους υπεύθυνους. Κύριε Πατακή, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Που... Εάν η εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου σας αρέσει, δεν θέλω να εστιάσουμε αν κάποιος είναι νόμιμος ή παράνομος, αν κάποιος έχει την άδεια ή δεν την έχει, έχει ανανεώσει ή δεν έχει ανανεώσει. Γιατί πολλοί χαρακτηρίζουν το κέντρο του Ηρακλείου ως ένα κέντρο τραπεζοκαθισμάτων. Όπου και να γυρίσεις, όπου και να στρέψεις το βλέμμα, τραπεζοκαθίσματα βλέπεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χώρους εστίασης που έχουν περάσει και τι δεν έχουν περάσει, ειδικά μέσα στην πανδημία. Άλλο κομμάτι αυτό. Ως εικόνα σας ρωτώ. Βεβαίως. Ναι. Φυσικά και ως εικόνα πολλές φορές δεν είναι η ωραιότερη, για να μην πω η χειρότερη, μπορεί να υπάρξει. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και ως πολίτες αλλά και ως Δήμος ότι αυτή η συγκεκριμένη αρμοδιότητα των τραπεζοκαθισμάτων, της εστίασης αλλά και του εμπορίου που χρησιμοποιούν δημοτικούς χώρους, παίρνει πλούτο στο Δήμο και στη χώρα, θέσεις εργασίας πολλές. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να λειτουργήσουν και οι άλλες δραστηριότητες. Πρέπει να λειτουργήσει ο τουρισμός, πρέπει να διευκολύνουμε τη διάβαση των πεζών, πρέπει, δηλαδή πρέπει να είμαστε σε ένα πολιτισμένο χώρο, σε μια πολιτισμένη πόλη, έξυπνη, δημιουργική, αποτελεσματική, αλλά καθένας να σέβεται. Εγώ στέκομαι στην έκκληση προς τους επιχειρηματίες να σπεύσουν αύριο και όλες να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι υπηρεσίες στα κλιμάκια και της Δημοτικής Αστυνομίας σε καθημερινή βάση, σωστά, αντιδήμαρχε, θα βρίσκονται στο κέντρο. Ακριβώς. Να είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Κάθε μέρα περνάει, σας είπα, βελτιώνει την κατάσταση. Όλο ένα και περισσότεροι και πριν τον έλεγχο, αλλά και μετά τον έλεγχο, σπέβδουν να προμηθευτούν την άδεια. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο
για τους λόγους που προηγουμένως. Θα τα ξαναπούμε, αντιδήμαρχε. Σχετικά. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, να πάμε.